κάνει στην Ολλανδία. Θα σας μεταφέρουμε τι έχουν πει Έλληνες εργαζόμενοι που ξενιτεύτηκαν στην Ολλανδία για το σύστημα υγείας εκεί. Θα σας το διαβάσω όπως το λένε. Στην Ολλανδία είναι ωραία, σαν κάρτ ποστάλ. Έχει ανεμόμυλους, έχει κανάλια, έχει μπόλικο νερό, έχει και τουλίπες. Τι δεν έχει? Δημόσιο σύστημα υγείας. Για να έχεις πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, είσαι υποχρεωμένος να απευθυνθείς σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία υγείας που εισπράττουν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων για λογαριασμό του κράτους. Επίσης, είσαι υποχρεωμένος να γραφτείς σε προσωπικό γιατρό. Και συνεχίζει. Ο σουρεαλισμός όμως ξεκινάει εκεί που ο προσωπικός γιατρός είναι και ο τελευταίος γιατρός που το σύστημα σου επιτρέπει να δεις. Ο οποίος τι κάνει ο προσωπικός γιατρός? Κουκλάρει. Στην Ελλάδα κουκλάρουμε εμείς όταν έχουμε ένα σύμπτωμα, ένα πρόβλημα υγείας. Στην Ολλανδία κουκλάρει ο προσωπικός γιατρός. Και δεν αστειεύομαι, λέει, πονάει το πόδι μου, γιατρέ. Κουκλάρει για να δώσει ιατρικές οδηγίες. Δεν σε παραπέμπει στον ορθοπαιδικό. Προσωπικοί γιατροί, gatekeepers, οι οποίοι σε στέλνουν για ξεκούραση και παρακεταμόλη αντί στον ειδικό γιατρό. Παρακεταμόλη και ξεκούραση από το κάταρμα μέχρι τη διάσηση και από γυναικολογικά θέματα μέχρι και εγκεφαλικό. Παρακεταμόλη και ξεκούραση λοιπόν στη χώρα της τουλίπας, η οποία δεν στοιχίζει αλλά δεν δίνει λύσεις. Τι λέει η κυβέρνηση? Κάθε Έλληνας, λέει, πολίτης, αυτή είναι η αγωνία μας, να έχει επιλογή αν θέλει να πληρώσει επιπλέον ή αν θέλει να έχει άλλου είδους νοσηλεία να το κάνει. Αυτό βλέπετε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρόβλημα του δημόσιου συστήματος υγείας και του λαού μας. Ότι οι ασθενείς θέλουν να πληρώσουν περισσότερα από όσα ήδη πληρώνουν και δεν έχουν την επιλογή σήμερα να το κάνουν και έρχεται η κυβέρνηση να τους δώσει τη λύση. Δεν είναι το πρόβλημα του δημόσιου συστήματος υγείας ότι έχει τραγικές ελλείψεις σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, σε αναγκαίο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, σε υποδομές και εξοπλισμό. Δεν είναι το πρόβλημα του συστήματος υγείας ότι ο λαός μας είναι καταδικασμένος σε πολύχρονες, πολύμηνες αναμονές για μία εξέταση, για μία διάγνωση, για μία θεραπεία. Ακούσαμε και το άλλο. Είμαστε τζαμπατζίδες, λέει. Οι ασθενείς είναι τζαμπατζίδες. Τσιγκουνεύονται. Την ώρα που το εισόδημα του λαού μας κατασπαράζεται από την ακρίβεια στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στην ενέργεια, στα καύσιμα, μας λένε ότι τσιγκουνευόμαστε και δεν θέλουμε να πληρώσουμε για την υγεία μας, γιατί έχουμε κατά νου να κάνουμε διακοπές και γι' αυτό εξοικονομούμε χρήματα. Είναι πρόκληση για το λαό μας. Πρόκληση για το λαό μας που τον καταδικάζουν στη φτώχεια, την ανεργειακή ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για το μέλλον. Αν θέλει κανείς να περιγράψει την ουσία του νομοσχεδίου που φέρνουν σήμερα, είναι μία. Ομός εκβιασμός για τους ασθενείς μας ή και για το λαό μας, ή θα πληρώσεις ή δεν θα επιβιώσεις, ή θα πάρεις δάνειο, ή θα ψάξεις να βρεις κανένα χωρικό φιλάνθρωπο, πας και συγκινηθεί για το πρόβλημα υγείας και να σου καλύψει τα ιατρικά σου έξοδα, ή θα περιμένεις παίζοντας τη ζωή σου κορώνα γράμματα. Είναι ομός εκβιασμός και για τους γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας.
αυτοί που δικαιούνται στο ύψος των δυνατοτήτων του 20ου